Σε όλους όσους θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό, υποστήριζοντας τη μουσική τους ταυτότητα, ερμηνευτές, σολίστες, μουσικούς, συγκροτήματα ή μουσικά σύνολα, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη μουσική, απευθύνουν κάλεσμα οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη για τρίτη χρονιά στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Εμείς ουσιαστικά ζητάμε, αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει ένα κάλεσμα, το οποίο απευθύνεται σε όλους, σε όλη την πόλη και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πάει να γίνει θεσμός για τρίτη χρονιά φέτος. Πέρσι είχαμε γύρω στις 150 συμμετοχές, δηλώσεις συμμετοχής. Φέτος ελπίζουμε πάλι να έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Καλούμε και όλους εδώ πέρα τα παιδιά στους τοπικούς μουσικούς εδώ στην πόλη μας να συμμετάσχουν, να στείλουν μια δήλωση συμμετοχής. Εννοείται ότι προτεραιότητα παίρνουν όλοι οι ξανθιώτες, τα νέα παιδιά, και τους δίνουμε βήμα να δείξουν τη δουλειά τους και για ένα καλό ξεκίνημα. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Απευθυνόμαστε σε όλα τα είδη μουσικής, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι pop, είτε είναι rock. Δεν έχουμε μουσική, είναι μία. Όσο για τη διαδικασία της επιλογής, ο κύριος Τσέπελς αναφέρει ότι η προτεραιότητα θα έχουν τα τοπικά συγκροτήματα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία καθόμαστε όλη η ομάδα, η οποία είμαστε γύρω στα 15-20 άτομα, και δεν είναι επιλογή ή ξεκαθάρισμα. Είναι κατά κύριο λόγο διακρίνουμε ποιοι είναι από εδώ, από την πόλη μας, ώστε να μπουν στο πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα κοιτάμε ποιες άλλες πόλεις υπάρχουν συμμετοχές και το πόσο εύκολο είναι να έρθουν και αν μπορούν. Πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο ή κάποιο site? Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα email στο musicdayxanthi@gmail.com. Στέλνουν ένα βιογραφικό, το τι παίζουν, απλά να έχουμε μια εικόνα της μπάντας, του μουσικού, του ατόμου, όποιος είναι αυτός. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, στείλαμε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την αίτησή μας, την καταθέσαμε. Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ζητάμε κάποιους χώρους, δημόσιους χώρους, ώστε να ξέρουμε και να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Όλες οι εκδηλώσεις, όπως πάντα, είναι πάντα δωρεάν για το κοινό. Μια γιορτή που ενώνει καταξιωμένους επαγγελματίες, φιλόδοξους ερασιτέχνες και κοινό σε μια μεγάλη και μοναδική μουσική στιγμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν προτάσεις τους στο δείγμα της μουσικής σε MP3 μορφή, το βιογραφικό αλλά και φωτογραφίες μέχρι τις 17 Μαΐου στο musicdayxanthi@gmail.com. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και πολλούς από τους επιχειρηματίες Ξάνθης που από την πρώτη χρονιά στέκονται δίπλα στη διοργάνωση και τη στηρίζουν οικονομικά.